Κύριε Κυλάκη, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Συνεδριάσατε την Παρασκευή. Σήμερα λέτε ότι θα γίνουν γενικές συνελεύσεις για να πάρετε απόφαση για την συνέχεια ή όχι του αγώνα σας. Ακούσατε προηγουμένως και την κυρία Ζαχαράκη. Τι Λάξα, έχετε να απαντήσετε? Και έχω σημειώσει κάποια πράγματα, άμα θέλετε να απαντήσω. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, αρχικά μίλησα για παιδαγωγικούς... Για παιδαγωγικότητα, δεν ξέρω τι. Είναι παιδαγωγικό τώρα να τραβουκίζουν από το Υπουργείο τα παιδιά, να τους λένε ότι άμα συμμετέχουν στην κατάληψη, δεν θα συμμετέχουν στην τελεκπαίδευση. Αρχικά, για να ξεκινήσει η τελεκπαίδευση, έχει πάρει η κυβέρνηση τα απαραίτητα μέτρα. Ξέρει τώρα η κυβέρνηση ότι όλα τα παιδιά έχουν τα απαραίτητα μέσα, ότι έχουν τάμπλετ, ότι έχουν λάπτοπ. Ξέρουν σε ένα σπίτι που είναι 2 και 3 παιδιά, αν έχουν 2 και 3 λάπτοπ αντίστοιχα για να κάνουν τα παιδιά μάθημα. Έχει πάρει κάποιο μέτρο, έχει δώσει κάποιο λάπτοπ, έχει δώσει κάποιο τάμπλετ σε παιδιά για να γίνει τηλεκπαίδευση σωστά. Και που ξέρουν ότι αυτό που θα πει στην τηλεκπαίδευση, ας πούμε, είναι στην κατάληψη και απλά δεν έχει λεφτά να πάρει λάπτοπ. Γιατί δεν έχει ίντερνετ. Είναι λίγο παράλογο αυτό που λέει, γιατί όχι μόνο απαγορεύουν την εκπαίδευση, όπως λένε, λένε ότι κάνουμε εμείς σε παιδιά, αλλά. Πώς να το πω, έτσι, όπως το είπατε και πριν, τιμωρούν τα φτωχά παιδιά. Πώς να το πω αλλιώς. Γιατί μίλησε και για. Για τα ιδιωτικά και τα δημόσια. Ότι ανοίγει ψαλίδα, όπως το είπε, δεν ξέρω. Τώρα φαίνεται διαφορά και η αδικία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Αυτό γίνεται χρόνια. Κύριε Κυλάκη, θα επαναλάβω το ερώτημα που έχω κάνει και σε συναδέλφους σας. Μία από τις κατηγορίες τις οποίες εκτοξεύουν εναντίον σας είναι ότι υποκινείτε, είσαστε μαθητές οι οποίοι παρασύρεστε από κάποιους οι οποίοι σας υποκινούν για να κάνετε καταλήψεις. Τι τους απαντάτε? Κοιτάξτε, εγώ θα σας απαντήσω ό,τι σας απάντησε και ο Ξάνθος κάμια εβδομάδα πριν. Αν κάποιος μας υποκινεί, αυτή είναι η κυβέρνηση και τα μέτρα που δεν έχει πάρει. Δηλαδή η κατάσταση στα σχολεία μας είναι τραγική. Οι μαθητές δεν είμαστε ανόητοι. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε μέρα. Βλέπουμε ότι είμαστε σε μία τάξη 10 τετραγωνικά με γυψοσανίδα και είμαστε μέσα 25 παιδιά, ο ένας πάνω στον άλλο μπουλούκι. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε καθαρίστρες στα σχολεία μας. Παράδειγμα, στο δικό μου σχολείο είμαστε 400 παιδιά και έχουμε μόνο 2 καθαρίστριες που δεν έκαναν μόνιμες. Δηλαδή, αυτές οι δύο τι να κάνουν οι καημένες, τι να πρωτοκαθαρίσουν? Γίνεται να απολυμανθεί στο σχολείο με 2 καθαρίστρες για 400 παιδιά? Γι' αυτό που λένε ότι ξέρετε κάτι, εσείς αποφασίζετε. Και για μαθητές οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Και ότι αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Εννοείται πως όχι. Α, τελειώστε. Το ερώτημα είναι ότι αποφασίζετε, είσαστε μειοψηφίες και αποφασίζετε και για παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν να κάνουν κατάληψη και θέλουν να κάνουν μάθημα. Τι απαντάτε? Εννοείται σε αυτό? Εννοείται πως όχι. Δεν είναι ερώτηση δική μου. Είναι αυτά που εκτοξεύουν για να καταλάβουν. Και κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι ακούν. Είναι βάσιμο το ερώτημα με ποιο τρόπο λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ναι, ναι. Αυτό το είπε και η κυρία Υφυπουργός πριν που την άκουγα για μειοψηφίες που αποφασίζουν για την μεγαλύτερη πλειοψηφία κτλ. Εμείς τις αποφάσεις για τις καταλήψεις και τις κινητοποιήσεις μας τις έχουμε πάρει με άκρους δημοκρατικούς τρόπους. Ακόμα και σε σχολεία, όπως το δικό μου, που δεν είχαμε δυνατότητα να κάνουμε γενική συνέλευση. Σας φέρνω τώρα παράδειγμα γιατί το ξέρω σίγουρα. Περάσαμε από όλες τις τάξεις και ψηφίσαμε. Και μάλιστα με μυστική ψηφοφορία με χαρτί. Τώρα η συντονιστική καλεί σε γενικές συνελεύσεις. Καλεί να πάρουν αποφάσεις με δημοκρατικούς τρόπους. Τώρα, για όλα τα σχολεία, τα 700-800 που ήταν κλειστά, δεν μπορώ να σας πω. Για τα εκατοντάδες που είναι ακόμα απαντάτε κλειστά. Ειλικρινά. Πάντως... Απαντάτε ειλικρινά. Κύριε Κυλάκη. Απαντάτε ειλικρινά. Γιάννη. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Συγγνώμη που σου μιλάω τον εξωτερικό. Έχω γιο. Παρακαλώ, τώρα 17 χρονών είμαι. Τι στο πληθυντικό, εννοείται. Έχω γιο 17. Έχω ανιψιό που πάει σε δημόσιο σχολείο, μένει κάτω από το σπίτι μου και ξέρω ακριβώς τι γίνεται εκεί. Σε όλα που λες έχεις δίκιο. Όμως να πω κάτι. Τα παιδιά των ιδιωτικών θα σας περάσουν πολύ σε αυτό το δύσκολο ανταγωνισμό. Κάπως πρέπει να το δείτε κι εσείς αλλιώς. Τα αιτήματα είναι δίκαια, οι τάξεις, η καθαριότητα, δεν έχετε τουαλέτες, δεν έχετε βρύσεις, καταλαβαίνω. Αλλά δες τον ανταγωνισμό στη ζωή με τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων. Αυτά έχουν φύγει παρασάγκας μπροστά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτό με τα ιδιωτικά σχολεία γίνεται ανέκαθεν. Αλλά... Τώρα πάντως γίνεται πιο ταξική η παιδεία. Έχει ενταθεί αυτό. Ήτανε. Δηλαδή, αλλά... αν δεν τρέξετε, εγώ έχω τελειώσει Λύκειο Αρένων Λευκάδος και έτρεξα πολύ για να είμαι εδώ σήμερα σε αυτό το στούντιο. Εάν δεν τρέξετε,
θα μένετε διαρκώς πίσω. Κάπως πρέπει να γίνει. Κάπως πρέπει εμείς... λίγο να βάλετε ναι. νερό στο κρασί σας στο διάλογο. Δεν σας βγάζω άδικο σε τίποτα, τα ξέρω. Αλλά κάπως πρέπει να δείτε ότι άλλοι τρέχουν και εσείς είστε πολύ πίσω. Εάν χαθεί και αυτή η χρονιά, πέρυσι κανένα... Γιατί συμπληρωματικά, τουλάχιστον εδώ, εγώ προσωπική άποψη θα εκφέρω, δεν θεωρώ ότι είσαστε κακομαθημένα παιδιά, δεν θεωρώ ότι είσαστε... Κάθε άλλο. Να πω τον αντίλογο. Ναι. Ότι το επιχείρημα είναι βάσιμο, αλλά ισχύει στο ότι είναι κες. Εάν εμείς το ακούγαμε πάντα και δεν κάναμε ποτέ καταλήψεις γιατί θα είχαν κέρδος στα ιδιωτικά, δεν θα είχαμε πιέσει ποτέ για να βελτιωθούν οι συνθήκες στα δημόσια. Άρα, Σπύρο, βελτιωθήκανε με τις καταλήψεις 30 χρόνια συνθήκες στα δημόσια. Πάρα πολύ. Από τότε που τελείωσα εγώ στην Νίκαια τουλάχιστον και στον Κορυδαλό μέχρι πάντως, τώρα. Πάντως τα παιδιά εδώ πέρα έχουν χάσει πέρυσι 6 μήνες, από το Μάρτιο και μετά. Χάθηκε το δεύτερο εξάμηνο. Εάν χάσετε και φέτος, έχετε χάσει ένα χρόνο δουλειάς. Και άλλοι με τα ιδιαίτερα από τηλεδιάσκεψη που πάνε και 50 ευρώ την ώρα. Έτσι, κάνουν εξαποστάσεως ιδιαίτερα. Έχει ενδιαφέρον ένα. Έχουν φύγει πολύ μπροστά. Έχει ενδιαφέρον και τον αφήσουμε να απαντήσει. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος, λέει, που συμπεριφερόμαστε στο μαθητή. Τρέμουμε μπροστά του. Μα το σεβόμαστε τον άνθρωπο αυτό. Τι να κάνουμε, να βρίσουμε το παιδί. Όχι. Αλλάξτε κανάλι. Εσείς που έχετε αυτή την άποψη, αλλάξτε κανάλι. Δηλαδή έχουμε ένα νέο άνθρωπο εδώ στα 17, ο οποίος θα ψηφίσει. Θα ψηφίσει φέτος. Αν γίνουν εκλογές. Τα έχετε κλείσει τα 17, κύριε Γιλάκη. Τα έχω κλείσει. Ψηφίζετε κανονικά, ξέρετε. Για τα 16 έχετε δικαίωμα να αλλάξετε και φίλο, άμα θέλετε. Εννοείται. Και εκπροσωπεί και ένα πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στις καταλήψεις. Δεν μπορώ να καταλάβω την αντίληψη και την νοοτροπία ορισμένων. Έτσι. Ελάχιστη είναι αυτή. Τρέμετε όλοι σας μπροστά σε ένα πεδαρέλι. Για μένα δεν είναι πεδαρέλι. Για μένα ένας πολίτης ο οποίος έχει απόψεις. Με τις οποίες μπορεί να διαφωνούμε ή να συμφωνούμε σε ορισμένα σημεία, είναι... αλλά από εκεί και πέρα προσπαθούμε να κάνουμε. Εμείς δεν τρέμουμε, αλλά. Λόγο σε αυτή την εκπομπή. Εκείνη μια τελευταία μιλάνε, κουβέντα, κύριε Κυλάκη, για να κλείσουμε. Μια τελευταία κουβέντα από εσάς. Τι, αυτό. Τι να σου προέκυψαν δύο θέματα τώρα από αυτά που άκουσα. Για το διάλογο και για τα μαθήματα που χάθηκαν. Εγώ θα σα πω απλά ότι τα μαθήματα χάνονται έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορείτε να κάνετε διάλογο με ανοιχτά σχολεία. Να πείτε, να πάρετε απόφαση και να πείτε διάλογο με ανοιχτά σχολεία θέλετε. Ελάτε λοιπόν να σας καταγράψουμε τα προβλήματα, να δούμε ποια μπορούν άμεσα να λυθούν και θα τα λύσετε και ποια θα βάλετε ένα χρονοδιάγραμμα για να λυθούν. Δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό και με ανοιχτά σχολεία, λένε κάποιοι. Κοιτάξτε, τώρα να σας απαντήσω για το διάλογο. Ένα λεπτάκι, αν με επιτρέπετε. Εμείς αυτές τις εβδομάδες έχουμε κάνει. Πάμε πολλές κινητοποιήσεις και σε δημαρχία και σε δευτεροβάθμιες. Έχουμε μιλήσει και με δημάρχους και με αντιδημάρχους και με διευθυντές δευτεροβάθμιας. Ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλον. Δεν έχουμε πάρει μια ουσιαστική απάντηση ποτέ. Και γενικά και με υπουργούς που έχουμε μιλήσει ανά τα χρόνια και με την κυρία Κεραμέως που είχαμε πάει στο Υπουργείο πέρυσι και την περίοδο της καραντίνας, δεν μας δέχτηκε. Παρ' όλα αυτά, φέτος, τώρα την Παρασκευή. Αυτό που είπατε, συνεδριάσαμε εμείς την Κυριακή το Σάββατο βασικά και αποφασίσαμε Τετάρτη στο εφετείο στις 10 η ώρα πορεία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής μαζί με όλους τους υπόλοιπους που καλούν σε πορεία και Παρασκευή θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας να δούμε εκεί την κυρία Κεραμέως αν θα μας δεχτεί να μιλήσουμε. Η δίκη πάντως της Χρυσής Αυγής είναι... πανελλαδικό θέμα μας απασχολεί όλους, αλλά δεν είναι μαθητικό αίτημα αυτής της περίοδου, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, μην την απλώνετε κι εσείς πολύ τη βεντάλια με τα θέματα, γιατί δεν θα κλείσει ποτέ. Πάντως. Περιοριστείτε λίγο στα μαθητικά θέματα, στην καθαριότητα, στα παιδιά, στην τάξη, στα μαθήματα. Καλέ μου φίλε, επειδή κι εγώ έχω. Ο τελευταίος, ο πιο μικρός μου γιος, είναι πολύ κοντά και στη δική σου ηλικία. Εάν πραγματικά οι καταλήψεις μπορούσαν. Προσωπική άποψη εκφέρω. Μπορούσαν να λύσουν τα πραγματικά προβλήματα του χώρου σας, ναι, θα ήταν λύση. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή εδώ τη φάση και εν μέσω κορονοϊού και με προβλήματα τα οποία πολλά από αυτά δεν μπορούν να λυθούν μέσα σε 10, 15, 20 μέρες, νομίζω ότι θα πρέπει να βρείτε τρόπους αγώνα έτσι ώστε να αποδείξετε ότι δεν κάνετε χαβαλέ. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που σας κατηγορεί ότι κάνετε χαβαλέ. Και υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι τόση ώρα κακώς μιλάμε μαζί σου. Εμείς λέμε ότι καλώς μιλάμε μαζί σας, πρέπει να ακούμε τους νέους ανθρώπους, αλλά από την άλλη πλευρά να εκφράζουμε και τη δημοσιογραφική άποψη
ότι ενδεχομένως οι καταλήψεις δεν είναι η λύση για τα προβλήματα που μας έρχονται στον χώρο της παιδείας. Δεν είναι η λύση, Γιώργο, δεν είναι η λύση, Χρήστο. Χρήστος δεν είναι το μικρό σου. Πρέπει... Χαρίτος, γιατί βλέπω χ μπροστά. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μία επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας θεσμοθετημένη και μία από εσάς. Και να εγγυηθούν οι πάντες ότι αυτή η επιτροπή θα κάνει διάλογο μέχρι τέλους. Δεν θα είναι προσχηματικό να σας κλείσουν στα σχολεία και μετά να σταματήσει. Μάλιστα. Με αυστηρά μαθητικά αιτήματα. Ούτε για τους εξοπλισμούς, για τα Ραφάλ, δεν είναι μαθητικό αίτημα αυτό. Πώς ούτε είναι, η δίκη της Χρυσής Αυγής είναι μαθητικό αίτημα. Με έχετε φέρει εδώ, περιμένει υπομονετικά τόση ώρα και δεν με έχετε αφήσει και να μιλήσω καθόλου. Πώς δεν είναι έτοιμα τα Ραφάλ, πώς δεν μας αφορά. Όπως είπε ο κ. Παπαδάκης πριν, εμείς είμαστε 17 χρονών, ψηφίζουμε, είμαστε όριμοι πολίτες όπως μας λένε και όπως είναι. Και δεν μπορούμε να ψάχνουμε, να διαβάζουμε, να κάνουμε υπολογισμούς. Δηλαδή μας κατηγορήσανε. Βεβαίως, αλλά δεν είναι ο λόγος. Γιατί ξέρουμε εμείς, αλλά μην μου πεις, Χαρίτο, μην μου πεις όμως. Τα εκατομμύρια που ξοδεύουμε για τα Ραφάλ. Μην μου πεις, αυτό δεν είναι... μας αφορά το ότι ξοδεύουμε λεφτά. Εγώ να το δεχτώ ότι είναι μια άποψη. Να το δεχτώ ότι είναι μια άποψη. Για την παιδεία και την υγεία μας. Χαρίτο, να το δεχτώ. Δεν μας αφορά αυτό. Χαρίτο, να το δεχτώ ότι είναι μια άποψη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εγώ κάνω κατάληψη για τα Ραφάλ. Δηλαδή. Μπορείς μα να δώσεις τα λεφτά για την παιδεία και όχι μόνο για τους εξοπλισμούς. Ξέρετε τα αιτήματά μας. Δεν είπαμε κάνω κατάληψη επειδή αγοράζω με Ραφάλ, αλλά είναι, μάλιστα. Είναι κοροϊδία λοιπόν, να μας λέει το Υπουργείο. Δεν έχω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και καθαρίστριες και να μπορεί να ξοδεύεις ένα βράδυ 4 δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.